Να περάσουμε στην προεκλογική φιέστα που έκανε ο Έντι Ράμα στο Γαλάτσι. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός, λίγες ώρες μετά την εκδήλωση, ανέβασε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, σχηματίζοντας προκλητικά με τα χέρια του το εθνικιστικό σύμβολο της Αλβανίας. Ενώ στην ομιλία του αναφέρθηκε σε απελάσεις και βίαιους εκτοπισμούς Αλβανών. Η κυβέρνηση επανέλαβε ότι ήταν αχρίαστη η επίσκεψη η Ράμα στην Αθήνα και προκάλεσε μάλιστα και την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αρκούντος προκλητικός εμφανίστηκε και μετά την προεκλογική φιέστα του στο Γαλάτσι ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας. Στην πρώτη του ανάρτηση έκανε λόγο για αδελφοσύνη, ενώ στις φωτογραφίες που τη συνόδευαν σχημάτισε με τα χέρια του το εθνικιστικό σήμα του δικέφαλου αετού της Αλβανίας. Στη δεύτερη ανάρτησή του, με τίτλο «Μια αξέχαστη αλβανική ημέρα», ανέβασε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση στο Γαλάτσι. Τεράστιο αίσθημα ευγνωμοσύνης για όλους εκείνους που ξεχύθηκαν σαν ποτάμι προς το στάδιο Γαλατσίου, παράδειγμα της τεράστιας αλβανικής καρδιάς που χτυπάει στη γειτονική χώρα, δείχνοντας την επιθυμία να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο αδελφοσύνης, ευρωπαϊκής ειρήνης και ευημερίας με την Ελλάδα. Λίγες ώρες νωρίτερα στην ομιλία του αναφέρθηκε σε απελάσεις και βίαιους εκτοπισμούς Αλβανών. Nga shtit me rrobat e trupit në bërnat për t'u deportuar në Shqipëri si në një film trit një kohë shumë të vjetër të shpërngulljeve me përdhun parasve tanë nga shtit e tyre në veriu në Greqisë. Ο γιος του προφυλακισμένου Δημάρχου Χιμάρας και υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας επεσήμανε την προκλητικότητα της χρονικής στιγμής που επέλεξε ο Αλβανός Πρωθυπουργός για το ταξίδι του στην Αθήνα. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας πιστεύω ξεκάθαρα ήταν μια πρόκληση. Ήθελε να προκαλέσει και να απαντήσει για την υποψηφιότητα Μπελέρη. Για αχρίαστη επίσκεψη έκανε λόγο η κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα πολύ καλά τι ήρθε να κάνει. Ήρθε να κάνει μια ομιλία. Εντάξει, την έκανε την ομιλία. Τι φαντάστηκε τώρα ότι θα πάθουμε εμείς κανένα πανικό επειδή θα μαζευτεί. Κάποιοι ομοεθνείς, που ξέρουμε τώρα ότι υπάρχουν Αλβανοί στην Ελλάδα και εργάζονται, γνωστό είναι και αρκετές χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στην Ελλάδα και είναι Αλβανοί πολίτες, αλλά αν κάνει μια ομιλία. Ήρθε να την κάνει, αλήθεια είναι, ένα χρόνο από τη φυλάκιση του Μπελέρη. Άρα δεν ξέρω αν αυτό έτυχε ή ήταν κάτι σημειολογικό. Η φράση στην οποία, έτσι, το επίθετο που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός για να χαρακτηρίσει την επίσκεψη του Ράμα εδώ είναι σωστή. Αχρίαστη. Το μεγάλο ζήτημα που έχουμε εμείς είναι το θέμα της μειονότητας, της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Οι δηλώσεις Ράμα προκάλεσαν και την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Παρενέβη στα πολιτικά πράγματα της χώρας, λέγοντας ότι αιτιολογείται γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση και έχουμε μια άλλη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν είπε κουβέντα γι' αυτό. Του επέτρεψε να κάνει παρέμβαση στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε εκ νέου να υποβαθμίσει τον προκλητικό συμβολισμό της πανηγυρικής εκδήλωσης του Έντι Ράμα στην Αθήνα, μιλώντας για ιδιωτική επίσκεψη στο πλαίσιο περιοδιών, ένα χρόνο πριν τις βουλευτικές εκλογές στην Αλβανία. Ο Έντι Ράμα δέχτηκε και εσωτερικά πειρά για την επίσκεψη στην Αθήνα. Καλή επιστροφή στην κρατική διοίκηση που μετακόμισε στην Αθήνα για αυτήν την ακριβή εκδρομή του Πρωθυπουργού που ερήμωσε τη χώρα και εμποδίζει την ψήφο όσων έστειλε στους δρόμους του κόσμου. Η Αθήνα καταγράφει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Αλβανίας και σταθμίζει τις επόμενες κινήσεις της.